Έχουμε τηλεφωνική γραμμή τον νομικό του ΠΑΟΚ στην υπόθεση την περιβόητη της φερόμενης πολιοκτησίας ΠΑΟΚ και Ξάνθη, τον κύριο Μπαλτάκο. Καλησπέρα κύριε Μπαλτάκο, καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ επίσης. Τι κάνετε, καλά είστε? Όσο μπορεί να είναι κανείς καλά με αυτά τα μέτρα, καλά είμαστε. Δουλεύετε από το σπίτι, πηγαίνετε στο γραφείο, πώς είναι η καθημερινότητά σας? Και από το σπίτι και από το γραφείο, γιατί για τους δικηγόρους δεν έχει απαγορευτεί η λειτουργία, η επαγγελματική δηλαδή, οπότε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά μέσα τα μέτρα, με τα μέτρα αυτά, λίγα μπορείς να κάνεις. Μάλιστα. Υπομονή σε όλους μας. Εντάξει, είναι μια περίοδος πρωτόγνωρη και ελπίζουμε να τελειώσει το τέλος του μήνα. Ή τέλος πάντων το Μάιο να μπούμε σιγά σιγά πάλι στην καθημερινότητά μας, αρχές Μαΐου. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη συνέντευξη του κ. Αβγενάκη που συζητάμε τώρα με τον Κώστα, ναι, και τον Χρυσανθό την Παρασκευή. Την άκουσα σήμερα, όχι την Παρασκευή, την άκουσα σήμερα. Ωραία. Είπε πολλά ενδιαφέροντα ο Υφυπουργός για την υπόθεση. Καταρχήν, έχουμε κάποια ένδειξη ότι αυτή τη βδομάδα, κύριε Μπαλτάκο, θα έχουμε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, ή είναι κάτι ευθέρετο που μπορεί να είναι και την άλλη εβδομάδα ή σε ένα μήνα λόγω της κατάστασης? Κοιτάξτε, επειδή δεν υπάρχουν αγώνες, δεν υπάρχει και πίεση στους δικαστές για να βγάλουν την απόφαση. Γιατί αν έπαιζε μπάλα, βέβαια, φαντάζομαι η απόφαση θα είχε βγει. Τώρα, αν δεν βγει, ναι, και αύριο, μετά δεν νομίζω. Μεγάλη Τετάρτη δεν νομίζω θα βγει απόφαση, ούτε και αμέσως μετά το Πάσχα. Εάν δεν βγει και αύριο δηλαδή, θα πρέπει να πάει μετά τις, μετά τις 19 του μηνός. Έτσι φαντάζομαι, τώρα δεν μπορεί να ξέρεις βέβαια. Δεν έχει το ποτέ κάποια πληροφόρηση? Όχι, κάποια πληροφόρηση, όχι, δεν υπάρχει κάποια. Είπε πολλές φορές, μάλλον όχι πολλές φορές, είπε δύο φορές ο κύριος Αβγενάκης ότι ουσιαστικά η εισήγηση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική. Τη μία φορά είπε επιλέξει, δεν βγάζει αποφάσεις η Επιτροπή, και τη δεύτερη φορά είπε στο Λίμπερο ότι δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα μια εισήγηση της Επιτροπής. Ναι, έτσι είναι. Νομίζω, ναι, και εγώ αυτό δεν το είχε ξαναπεί ο κύριος Αβγενάκης. Το έχουν πει άλλοι, ο Πρωθυπουργός και άλλοι, αλλά ο κύριος Αβγενάκης νομίζω δεν το έχει πει αυτό το πράγμα σε άλλη συνέντευξη. Αυτή είναι η αλήθεια, και αυτό είναι και αυτό που εγώ σας απεκόμισα ακούγοντας τη συνέντευξη του κ. Αβγενάκη, ότι δύο φορές μάλιστα, όχι μία όπως είπατε κι εσείς, είπε εμέσως πλην σαφώς, όπως λέμε οι δικηγόροι, ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής, μάλλον όχι αποφάσεις, τα πορίσματα της Επιτροπής δεν έχουν δεσμευτικότητα. Γιατί μια φορά είπε η Επιτροπή αυτή στο κάτω-κάτω, γιατί με κατηγορείται, η Επιτροπή δεν βγάζει αποφάσεις, άλλοι βγάζουν τις αποφάσεις, άρα μπορούν να βγάλουν ό,τι αποφάσεις θέλουν και όχι αυτό που λέει η Επιτροπή. Αυτό δηλαδή καταλαβαίνω εγώ. Και τη δεύτερη φορά είπε ακριβώς το ίδιο, πιο τονισμένο, ότι οι αποφάσεις δεν έχουν, τα πορίσματα, συγγνώμη, της Επιτροπής δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Αυτό είναι για μένα το κεντρικό νόημα των όσων είπε προχθές στην εκπομπή σας. Και το πιο σημαντικό, και αυτό που να κρατήσει κανείς στο μυαλό του. Αυτό νομίζω. Εντάξει, έγινε πολλή κουβέντα για το αν είναι δεσμευτική ή όχι, και απορώ γιατί γίνεται ακόμα. Εντάξει, μέχρι και ο Πρωθυπουργός το είπε νομίζω ξεκάθαρα. Το ότι δεν είναι δεσμευτική. Ναι. Έτσι είναι, και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και αν ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει νομικά, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι δικηγόρος, αυτός που γράφει τους λόγους ή αυτός που έγραψε το συγκεκριμένο λόγο, δεν γράφει ο Πρωθυπουργός σε τέτοια θέματα το οποίο δεν γνωρίζει πολύ καλά, αυτός γνωρίζει νομικά και γνωρίζει πάρα πολύ καλά νομικά. Οπότε νομίζω ότι και ο κύριος Αβγενάκης, στην ουσία, όπως κοίτα και το λογικό να κάνει δηλαδή, ακολούθησε αυτά που είπαν οι Μητσοτάκης και η Γεραπετρίτης. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό ήταν να κάνει και αυτό έκανε. Αυτό βλέπω δηλαδή. Είπε και κάτι ακόμα μεταξύ άλλων ο κ. Αβγενάκης, ότι δυσκολεύτηκε να βρει μέλη από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί λέει είναι αμυστοί οι άνθρωποι. Έχει δίκιο σε αυτό, πώς το... Ναι, είναι αμυστοί. Εγώ διαφωνώ, όχι για αυτή την επιτροπή, γενικότερα διαφωνώ τελείως με το αμυστή. Γιατί όταν κάποιος είναι αμυστή, γίνονται αυτά. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις κάποιον κατάλληλο, κάποιον ο οποίος να έχει τα προσόντα και να έχει και τη θέληση και την επιθυμία να βοηθήσει, αλλά μετά φοβάται το οικονομικό. Πρέπει λοιπόν οι επιτροπές αυτές, και μάλιστα μια επιτροπή που έχει τέτοιες δυνατότητες όπως η παροχή άδεια στις ομάδες για να παίξουν ή να μην παίξουν, θα πρέπει να είναι έμιστη και όχι αμυστή. Σε αυτό έχει δίκιο ο Αβγενάκης. Δηλαδή δυσκολεύεσαι να βρεις κάποιον ο οποίος θα αφήσει τη δουλειά του για να πάει και να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να είναι χόμπι του, αλλά δεν θα θέλει και να πληρώνει και από τη ζέπη του για τα οδηπορικά. Αυτό νομίζω. Οι προηγούμενοι από την τσέπη τους βάζανε. Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ναι.
Δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει αυτή την επιτροπή πώς ακριβώς αμείβονται και αν δεν αμείβονται κτλ. Αλλά φαντάζομαι ναι, για να το λέει αυτό ο Αβγενάκης δεν έχω λόγο να πω ότι δεν είναι έτσι. Εξάλλου η προηγούμενη ήταν με το επικυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν από την Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με αυτούς. Ναι. Σε δύο κομμάτια, μάλλον σε πολλά, αλλά σε δύο συγκεκριμένα νομίζω δικαιώνεται η στάση του ΠΑΟΚ και αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο είναι το timing της απόφασης. Το είπε ξεκάθαρα ο Λευτέρης Αβγενάκης, ήταν λάθος το να βγει η απόφαση ακριβώς με τη σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ Βόλος. Και το άλλο ήταν η στάση που έδειξε, που δείξαν αργότερα κάποια μέλη της Επιτροπής, συγκεκριμένα η κυρία Μαρούπα και ο κ. Σαρκούδης. Είπε ο υπουργός ότι άκουσα δηλώσεις και πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Το είπε επιλέξει. Νομίζω είναι μια δικαίωση του ΠΑΟΚ. Ναι, σημαντική, είναι. Ναι. Είναι σαφώς και δεν δικαιολογείται η Επιτροπή και μια Επιτροπή μάλιστα που ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα του αθλητισμού και το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα ότι παίζει ο ΠΑΟΚ και δεν ήξερα ότι ρέει ο αγώνας, γιατί ρωτάς και μαθαίνεις, δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα και σίγουρα δεν έπαιρνε να βγει η απόφαση, μια απόφαση η οποία σήμαινε υποβιβασμό του ΠΑΟΚ, αυτό τουλάχιστον καταλάβαινε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, δεν έπαιρνε να βγει την ώρα που παίζει μπάλα γιατί μπορεί να γίνουν επεισόδια, να τιμωρηθεί η ομάδα, τα καταλαβαίνετε και αυτά. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ήταν λάθος. Ευτυχώς δεν γίνανε. Ευτυχώς κράτησε ο κόσμος. Ευτυχώς δεν γίνανε. Ναι. Όπως κρατάει τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς δηλαδή. Ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορούσε θεωρητικά να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε σε αυτό τι να πει κανείς. Ο Αβγενάκης παραδέχτηκε αυτό το οποίο σωστά έπαιρνε να παραδεχθεί. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, αλλά είναι προς τιμήν του ότι το παραδέχτηκε. Ότι ήταν λάθος. Για τις δηλώσεις των μελών. Για τις δηλώσεις των μελών, εγώ νομίζω. Για το διάστημα της σύγκρισης. Νομίζω ότι τα μέλη μιας επιτροπής η οποία θέλει η ίδια. Δεν ισχύει αυτό που θα πω. Η ίδια θέλει να λέει ότι έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα. Δεν ισχύει, αλλά οι ίδιοι λένε έχουμε δικαιωτικό χαρακτήρα. Τότε δεν κάνεις δηλώσεις. Έχετε δει κανέναν εφέτη να κάνει δηλώσεις για τις αποφάσεις που πήρε. Υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος δικαιοδοτεί να δηλώνει υπέρ των απόψεών του, τις οποίες έχει εκφράσει γραπτό σε ένα κείμενο 80 σελίδων. Αυτός που δικαιοδοτεί εκφράζεται με το κείμενό του. Δεν κάνει δηλώσεις. Ναι. Και σε αυτό λοιπόν ο Αβγενάκης έχει δίκιο και είναι για μένα, πώς να πω, εκπλήσωμαι θετικά που το παραδέχεται και καλά κάνει και το παραδέχεται ότι εντυπωσιάστηκε αρνητικά φαντάζομαι από το γεγονός ότι τα μέλη μιας επιτροπής που θέλει να λέγεται δικαιωτική κάνουν δηλώσεις για τις αποφάσεις τους. Και δεν είχαν και σταθερές απόψεις, το είπε και αυτό ο Υπουργός, ότι μία λέγανε άλλο και την άλλη λέγανε άλλο. Ναι, μα δεν πρέπει να κάνουν δηλώσεις. Όσο μάλλον ναι, όταν δεν υπάρχει σταθερή άποψη. Κύριε Παλτάκο, γενικότερα διακρίνω τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω εσείς, μια αναδίπλωση και από τον υφυπουργό αλλά από τον κύριο Κούλια που ήταν από τους σκληρούς πολέμιους του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της υπόθεσης. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε ο κύριος Κούλιας με το να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, ο Σαββίδης έχει την Ξάνθη. Στη συνέχεια άφησε τον ΠΑΟΚ κατά μέρους, είπε να πέσει μόνο η Ξάνθη. Στην Επιτροπή Εφέσεων δήλωσε ότι είναι πολύ σοβαρή η Επιτροπή. Μετά από δύο μέρες είπε η κυρία Μαρούπα, μάλλον, πολύ μάλιστα, είναι νούμερο, υπάρχει σε γραπτή δήλωση και φτάσαμε μετά από 10 μέρες. Να δηλώσει ο κύριος Κούγιας ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη, έχω άλλα θέματα να ασχοληθώ. Μήπως είναι ένα δείγμα το ότι μερικά πράγματα γίνανε στραβά από την άλλη πλευρά και σιγά σιγά υπάρχει μια αναδίπλωση ή όχι? Ναι, για να πάρουμε μια στιγμή τον Αβγενάκη πρώτα απ' όλα. Πράγματι, εγώ πιστεύω, επειδή ο Αβγενάκης είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που δεν είναι πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη, αφού κατάγεται από την Κρήτη, αλλά δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός για την Νέα Δημοκρατία. Ο Αβγενάκης, να μην ξεχνάμε ότι το 2009. Τοπογράφος είναι ο άνθρωπος, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα πολιτική και κάποια ιστορία πίσω του νομού Ηρακλείου και κατάφερε να κερδίσει τον Κεφαλογιάννη. Κάτι το οποίο προκάλεσε κατάπληξη στη Νέα Δημοκρατία, ότι μπόρεσε αυτός ο νέος πολιτικός να κερδίσει τον εκπρόσωπο μιας παραδοσιακής οικογένειας του νομού που ήταν ο Κεφαλογιάννης. Είναι άνθρωπος πολύ ισχυρού χαρακτήρα, με την καλή έννοια του όρου, και νομίζω ότι ευνηδιάστηκε από τα γεγονότα. Ίσως δεν τα εκτίμησε στην αρχή τόσο βαριά όσο μετά κατέληξαν να είναι. Αυτό το αντιλαμβάνεται τώρα. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι αν τελικά μείνει η ποινή του ΠΑΟΚ, αυτός θα κουβαλάει ένα στίγμα πολιτικό σε όλη τη ζωή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει, γιατί ο Αβγενάκης, καταρχήν να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή ξέρετε ότι γνωρίζω πολύ καλά την Δημοκρατία, εγώ δεν εξεπλάγινε όταν τον έβαλε υφυπουργό αθλητισμού. Διότι ήταν γραμματέας του κόμματος, έλεγχε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε λόγο
και δεν θα έπαιρνα είναι σε αυτή τη θέση, θα έπαιρνα είναι σε ένα Υπουργείο πρώτης γραμμής. Αυτό το φαντάζομαι, δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται ο Αβγιανάκης, αλλά φαντάζομαι ότι και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Και εκείνο το οποίο θα ήθελε θα είναι φυσικά να πάει σε ένα τέτοιο Υπουργείο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο Αβγιανάκης θέλει να κουβαλάει πάντα το στίγμα Αβγιανάκης Επιτροπής και αυτά τα οποία ελέγχθηκαν από τον ΠΑΟΚ, δικαιολογημένα φυσικά μετά από το σοκ αυτό της απόφασης, του πορίσματος μάλλον της Επιτροπής. Άρα λοιπόν δεν μου κάνει εντύπωση η στάση του Αβγιανάκη, τη θεωρώ απόλυτα φυσιολογική και δικαιολογημένη. Τώρα όσον αφορά τον Κούγια, επειδή είναι συνάδελφος ο Κούγιας και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια με τον Κούγια, δεν θα ήθελα να τον κρίνω. Δεν θέλω να κρίνω από οτιδήποτε, γιατί όπως σας είπα, τον ξέρω πολλά χρόνια, με ξέρει και αυτός πολλά χρόνια, άλλο στυλ έχω εγώ, άλλο στυλ έχει εκείνος, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω το οποιοδήποτε σχόλιο. Σεβαστό. Γενικώς πάντως υπάρχει, τουλάχιστον εγώ αυτό διακρίνω, μια προσπάθεια να πέσουν τον ακόμα και τον Ολυμπιακό. Μήπως, να το πούμε έτσι απλά, κύριε Μπαλτάκο, η δουλειά έγινε. Κοιτάξτε, όχι, δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα, γιατί αυτό θα ήταν προσβολή για αυτούς που δικάζουν. Αλλά εκείνο το οποίο τελικά έγινε όπως και να βγει η απόφαση και ό,τι και να λέει η απόφαση, είναι ότι κατάλαβε ο κόσμος μετά από μεγάλο διάστημα, μετά από τον Ωρυμαγδό υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ, γιατί όλοι λέγανε και όλα τα site λέγανε υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ, λες και είχε τελειώσει η υπόθεση, κατάλαβε ο κόσμος την μεγάλη αλήθεια, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος, το έχω πει πολλές φορές και το είπα την πρώτη στιγμή, είναι ένα ανύπαρκτο θέμα. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος αγοράζει βοηθητικά γήπεδα μιας ΠΑΕΣ, τα οποία προπονούνται οι έφηβοι, να ελέγχει την ΠΑΕ όταν η ΠΑΕ ανοίξει ο Σιγκελίδη, που είναι από τους πιο πλούσιους Έλληνες. Αυτή λοιπόν η απλή αλήθεια, γιατί εκεί συμποσούται η υπόθεση, αυτό είναι το κεντρικό νόημα. Όλα τα άλλα, τι έκανε ο Καλπαζίδης που βγήκε τα λεφτά, τι ενδιαφέρει τον καθένα, τι έκανε ο Καλπαζίδης και που βγήκε τα λεφτά. Σημασία έχει, και το κατάλαβαν αυτό και οι δικαστές, το κατάλαβαν και οι δημοσιογράφοι και ο Ολυμπιακός. Πώς μπορείς να πεις ότι αγοράζω βοηθητικά γήπεδα μιας ΠΑΕ που ανήκει στον Σιγκελίδη, επαναλαμβάνω. Και άρα ο συγγελίτης σας σηκώνει το τηλέφωνο, θα του λέω πώς θα παίξει αύριο. Γίνονται αυτά. Το κατάλαβαν τελικά μετά από 2 μήνες προσπάθεια, έγινε κατανοητό. Αυτό βλέπω. Μήπως ο Στέργιος εννοεί, κύριε Μπαλτάκο, ότι απλά ο Ολυμπιακός ήθελε να δημιουργήσει αναταραχή στην ομάδα. Την έκανε να αποπροσανατολιστεί και πέτυχε τον αγωνιστικό σκοπό, δηλαδή ξέφυγε στη βαθμολογία. Ναι, αυτό έγινε και δεν μπορούσε να μην γίνει έτσι, διότι αυτό το οποίο εγώ έχω πει και άλλη φορά είναι ότι όταν ο παίχτης, και ειδικά ο ξένος παίχτης, ακούει το μάνατζέρ του να του λέει ότι ξέρεις η ομάδα υποβιβάστηκε, έβγαλε μια υπόθεση επιτροπή, μάλλον θα είναι β' εθνική, κοίτα θα κάνουμε το καλοκαίρι. Αυτός τι να σκεφτεί, πώς θα παίξει την άλλη εβδομάδα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε. Να παρέμβω ως ο Αριανός της παρέας και να πω ότι όταν έχασα από τον Άρη και τον Παναθηναϊκό δεν είχε βγει η απόφαση. Οπότε εντάξει, βολεύει αυτό το... Προσέξτε κάτι, προσέξτε. Όλη αυτή η σκέψη να δώσουμε το άλοθη, αλλά δεν ισχύει και στο απόλυτο Δεν είναι έτσι και επειδή έχω ζήσει αποδυτήρια και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια, σας λέω το εξής, ότι δεν είχε βγει μεν η απόφαση, δεν θυμάμαι αν είχε βγει, θα σας πω την αλήθεια. Πριν όμως είχε βγει. Είχε κάνει εκδικαστή. Πρόσεξε. Τα τέσσερα από τον Άρη. Αλλά να σου πω κάτι. Όχι τον Άρη. Όχι τον Άρη. Μεταγραφών έπρεπε να πει. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Δεν λέω για τον Άρη. Εγώ λέω για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και τον αγώνα μετά με την Ξάνθη. Την ισοπαλία. Εγώ είπα για Άρη και Παναθηναϊκό. Για αυτές τις δύο. Για τον Άρη και Παναθηναϊκό. Για τον Άρη και τον Παναθηναϊκό δεν είχε βγει με μια απόφαση και δεν είχε εκδικαστεί η υπόθεση. Είχαν βγει όμως στα site του Ολυμπιακού με πηχιαίους τίτλους τερατοδών διαστάσεων ότι υποβιβάζει το ΠΑΟΚ και αυτό είναι γκαραντή. Αυτό το βλέπει ο μάνατζερ. Το βλέπει και παίρνει τον παίχτη. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η δουλειά του. Θα πάρει τον παίχτη και θα του πει πρόσεξε η ομάδα θα υποβιβαστεί. Κοίτα θα κάνουμε το καλοκαίρι. Το μυαλό του παίχτη φεύγει από το γρασίδι. Και σας το λέω γιατί το έχω ζήσει. Σκεφτείτε λοιπόν για μια απόφαση για μια άλλη ομάδα. Όλες οι ομάδες έχουν λίγο πολύ τέτοια θέματα. Δηλαδή ο Άρης που είχε απαγόρευση μεταγραφών για χρέη του 2007 έπρεπε να σταματήσουν να παίζουν. Όταν σταματάνε τα πάντα στην ομάδα και διαβάζουν τυχαίους τίτλους καθημερινά σε πολλά μέσα επικοινωνίας ότι διαλύεται ο Άρης, πέφτει ο Άρης, τελειώνει ο Άρης ή το ανάποδο, μια που είστε και Παναθηναϊκός από ό,τι ξέρω, ότι ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην Ευρώπη, δεν θα αρθεί η τιμωρία του Παναθηναϊκού. Αυτά στην επικοινωνία τώρα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αμείβεται με 600, 700, 800 χιλιάδες και ένα εκατομμύριο δεν μπορεί να διαχειριστεί τα αντίπαλα, έτσι για να βάλω και ένα χαρακτηρισμό, site, blog ή εφημερίδες. Αλίμονο. Γι' αυτό αμείβονται με τόσα πολλά χρήματα, να μπορούν να διαχειρίζονται και λίγες
καταστάσεις που είναι λίγο διαφορετικές από την κατάσταση που μπορεί να διαχειριστεί ένας απλός άνθρωπος. Αυτή είναι η άποψή μου για τους ποδοσφαιριστές γενικότερα, για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Όλοι αυτοί οι παίκτες όμως παίρνουν τόσα πολλά χρήματα για να μπορούν να είναι επαγγελματίες, ακόμα και όταν το περιβάλλον δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Έτσι, δεν νομίζω δηλαδή ότι όλα εξαρτώνται, ότι έχασε το ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα επειδή βγήκε η απόφαση, δεν βγήκε η απόφαση ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, καλά, θα σας πω την άποψή μου πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα. Καταρχήν, αυτό το οποίο είπα εγώ είναι ότι οι παίχτες επηρεάστηκαν και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν επηρεάστηκαν. Δεν λέω ότι δεν επηρεάστηκαν οι παίχτες του Άρη, και οι παίχτες του Άρη δεν μπορούσαν να έχουν επηρεαστεί. Αλλά ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, έπαιζε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι τουλάχιστον εισάξιος. Εκεί λοιπόν και η λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Λίγο να πέσει η ψυχολογία των παικτών, γιατί να σας πω κάτι και να το πω ομά. Γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, όπως ακριβώς το είδα. Εγώ έχω δει αγώνες από την τηλεόραση πάντα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα πολλά χρόνια. Ξέρετε τι φαίνεται στην τηλεόραση, επειδή εσείς μπορείτε να πηγαίνετε στο γήπεδο και το βλέπετε από μέσα. Στην τηλεόραση τι βλέπεις? Ένα ηφαίστειο το οποίο είναι έτοιμο να εκραγεί ή ένα καζάνι το οποίο κοχλάζει. Δεν το είδα αυτό στον αγώνα τον Ολυμπιακό. Δεν το είδα. Εγώ θυμάμαι τον Τουρσουνίδη να πιάνει τον αμανατίδι από το λαιμό να τον πνίξει. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη φάση. Ούτε στην κερκίδα υπήρχε αυτό. Θεωρητικά το ανάποδο. Πουθενά δεν υπήρχε. Εντάξει. Και όμως δεν υπήρχε. Διαμορφώνονται πάντα οι καταστάσεις. Πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι γι' αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι το unexpected που λέμε. Είναι αυτό που δεν περιμένουμε πολλές φορές να δημιουργείται. Εντάξει, γι' αυτό δεν είναι μπάσκετ ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι. Είστε πολλά χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είμαστε πολύ μακριά από το να δούμε ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ χωρίς δικαστές, χωρίς επιτροπές εφέσεων, αδειοδοτήσεων, πρωτόδικα, έφεση, προσφυγή. Είμαστε πολύ μακριά γενικότερα. Γιατί λέγεται ότι λόγω κορονοϊού είναι μια καλή ευκαιρία να στρώσουμε λίγο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί και τα δύο αθλήματα έχουν πολλά προβλήματα. Είμαστε μακριά από το σημείο αυτό. Κατά την άποψή μου, ναι, είμαστε μακριά. Είναι η νοοτροπία πρωτίστως των παραγόντων η οποία το εμποδίζει αυτό, όχι των φιλάθλων, των παραγόντων. Εγώ αυτό βλέπω. Υπάρχει μια καχυποψία ότι αν δεν έχω εγώ δύναμη θα έχει ο άλλος δύναμη και αν έχει δύναμη δεν θα μπορώ να παίξω κτλ. Αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος φαύλος κύκλος δεν τελειώνει ποτέ, γι' αυτό και λέγεται φαύλος κύκλος εξάλλου. Πρέπει κάποτε να σπάσει το απόστημα. Πρέπει κάποτε δηλαδή κάποιος να πει ότι εγώ δεν το κάνω αυτό και να τον ακολουθήσει και ο αντίπαλός του. Ο Βαρδινογιάννης, ο Γιάννης δηλαδή, ο Τζίγκερ προσπάθησε να το κάνει αυτό δεκαετία 2000 λέγοντας ότι εγώ θα κάνω μόνο, θα ασχολούμαι μόνο με την ομάδα, με τίποτα άλλο, δεν θέλω να ακούω τίποτα άλλο. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Είδατε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα για αυτόν. Και μιλάμε τώρα για ένα κολοσσό. Δεν μιλάμε, οικονομικό κολοσσό. Ναι, ναι, βέβαια. Κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα και να πω κάτι το εξής. Ναι. Πώς θα προσαρμοστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο όταν αυτό που γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο? Δηλαδή, πώς να προσαρμοστεί η ΕΠΟ, να το πω έτσι απλά, όταν στην η UEFA και η FIFA λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που λειτουργεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία? Από τον τρόπο εκλογής με ενώσεις, που αντίστοιχα η UEFA και η FIFA είναι με ομοσπονδίες, μέχρι τον τρόπο λειτουργίας γενικότερα. Δεν είναι τόσο, ούτε απλό είναι, και συμφωνώ με τον κύριο Μπαλτάκο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, γιατί οι παράγοντες δεν θέλουν να αλλάξει κάτι. Είναι σε μια διαδικασία τέτοια μάχης εντός εισαγωγικών, που το βαπτίζουμε πάρα πολύ ωραία και εμείς οι δημοσιογράφοι όταν πρόκειται για την ομάδα μας, προστατεύει την ομάδα. Εντάξει. Ναι, ακριβώς, δεν θα αλλάξει. Προστατεύουν την ομάδα όλοι τους, προστατεύουν τις ομάδες τους όλοι. Τέλος πάντων. Έτσι είναι. Κάτι τελευταίο από μένα, κύριε Μπαλτάκο, δεν ξέρω πώς αν θέλει να κάποια άλλη ερώτηση. Τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει στην πλάτη του ένα μείον 7. Ένα χρονοδιάγραμμα, αν μπορείτε, για την υπόθεση και αν υπάρχει πιθανότητα αυτό το μείον 7 σε περίπτωση διακοπής πρωταθλήματος να πάει για την επόμενη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν, χρονοδιάγραμμα, σας είπα, δεν υπάρχει επειδή δεν υπάρχουν αγώνες. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, γιατί και οι δικαστές γνωρίζουν ότι το πρωτάθλημα θα αρχίσει μετά τις 15 Μαΐου και αν. Γιατί μην ξεχνάμε, θέλει και κανένα μήνα προπόνηση. Δεν μπορεί να αρχίσουν να παίζουν οι παίχτες έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ξέρω πότε θα βγει η απόφαση. Αν έπαιζαν οι αγώνες, θα μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση. Αλλά αφού δεν παίζουν οι αγώνες, δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα το μείον 7 που λέτε, αν υποθέσουμε ότι η απόφαση είναι αρνητική για τον ΠΑΟΚ, γιατί αν είναι θετική θα φύγει το μείον 7. Αν η απόφαση είναι αρνητική για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή παραμείνει η ποινή, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή που κάνει το εφετείο, κάθε εφετείο, όχι μόνο αυτό, είναι να πει απορρίπτω την έφεση. Σκέτο. Την απορρίπτω.
Αν πει απορρίπτω την έφεση, τότε μένει η πρωτόδικη απόφαση και η πρωτόδικη απόφαση λέει με σαφήνεια στο τέλος ότι επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 7 βαθμών από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Αν έχει λοιπόν ήδη πει αυτό, επιβληθεί άλλωστε. Δηλαδή ορίστε, στον πίνακα τη Super League υπάρχει το 07. Όχι μόνο υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, έχει επικυρωθεί η βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Της κανονικής περίοδου. Για να παίξει τα play-off. Να παίξει τα play-off. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ήδη το μείον 7 επευλήθη. Εάν τώρα κάποιος θέλει να το μεταφέρει στην επόμενη σεζόν, πώς θα το κάνει τη στιγμή κατά την οποία έχει ήδη επικυρωθεί η βαθμολογία και έχουν ήδη επιβληθεί οι 7 βαθμοί. Πώς θα γίνει αυτό? Άρα δεν υπάρχει. Η μόνη περίπτωση είναι. Μπορεί να αποφασίσει μείον 7 για τώρα και μείον 7 για τον χρόνο. Δεν προσέξτε. Όχι, μια στιγμή δεν μπορεί να κάνει χειρότερη. Όχι, δεν μπορεί να κάνει χειρότερη τη θέση του κατηγορουμένου, του πειθαρχικά διοκομένου. Δεν μπορεί το εφετείο να χειροτερεύσει τη θέση του πειθαρχικά διοκτέου. Δεν γίνεται αυτό. Επειδή δεν μπορεί να το κάνει 8. Ολυμπιακός το λέω, όχι το μείον 7 και μείον 7. Ολυμπιακός. Έχει ζητήσει να είναι βαρύτερη η ποινή. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός το έχει ζητήσει, αλλά εμείς είπαμε στο εφετείο, στη δευτεροβάθμια, ότι από την αναγέννηση και μετά, δηλαδή μετά το μεσαίωνα, αυτό το πράγμα δεν γίνει ποτέ. Είναι δόγμα του ποινικού δικαίου ότι δεν γίνεται, εκτός αν ο εισαγγελέας κάνει έφεση. Που δεν υπάρχει εισαγγελέας και δεν υπάρχει έφεση. Δεν γίνεται να χειροτερεύσει η θέση του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι το οποίο απορώ γιατί το Ολυμπιακός δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η μόνη περίπτωση. Όντως δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά ως ενδεχόμενο υπάρχει. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Μία στο τρισεκατομμύριο μεν, αλλά ως ενδεχόμενο. Μόνο έτσι μπορεί ενδεχόμενο, να γίνει, δηλαδή, να εντάξει, αυτό είναι. Ναι, εντάξει, ως ενδεχόμενο, τα πάντα μπορεί να γίνουν σε ενδεχόμενα, αλλά ναι, θα έπρεπε να υπάρχει έφεση του αθλητικού εισαγγελέα εναντίον της πρωτοβαθμίας αποφάσεως. Θα έπρεπε δηλαδή να κάνει έφεση αυτός και να πει ότι κακώς επευλήθη μείον 7, θα επευληθεί ας πούμε μείον 10. Αλλά τέτοια έφεση ούτε προβλέπεται, ούτε έγινε. Συνεπώς λοιπόν αυτό που λέει ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια απλώς και μόνο των τίτλων, τίποτα άλλο, δεν έχει νομική αξία. Η μόνη περίπτωση που λέει να γίνει αυτό που λέτε είναι να έρθει το εφετείο και να πει ότι δέχομαι την έφεση τυπικά του ΠΑΟΚ, κρατάω την υπόθεση κατ' ουσίαν, την δικάζω κατ' ουσίαν και βγάζω μια νέα απόφαση η οποία δεν μπορεί να είναι χειρότερη από το μείον 7 όμως. Αυτό είναι μόνο μια πιθανότητα που εγώ τη βλέπω μάλλον στο αέριο το απίθανο. Η ποινή θα είναι κατώτερη. Δεν θα είναι. Αν είναι 7 θα αφήσει την ίδια. Αν είναι κατώτερη θα πάει στο 5 ή στο 6. Και να πει μπορεί τότε να το εφετείο. Μπορεί να πει κόβω το μείον 7, το κάνω μία 5 αλλά από του χρόνου. Όχι, μπορεί δεν να μπορεί να το πει. Όχι, δεν μπορεί. Όχι, όχι. Αφού έχει μια τρέχουσα αγωνιστική περίοδο η οποία δεν έχει λήξει. Και κανείς δεν ξέρει αν θα λήξει. Το καταλαβαίνω. Το πιο πιθανό είναι θα λήξει κανονικά. Προσπαθώ να αντιληφθώ αν είναι στη δικαιοδοσία του δικαστή να το πει το φέτος ή του χρόνου ή αν είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Αυτό όχι, λέω. Είναι ξεκάθαρο, όχι για τον είναι ΠΑΟΚ, για οποιαδήποτε ναι. Βέβαια, ποιος νόμος είναι ξεκάθαρος, γιατί η ΕΠΟ δεν το έχει ψηφίσει το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Το συγκεκριμένο διάταξη είναι μια, απόφαση κυβερνητική και ένας νόμος του κράτους, αλλά απ' την άλλη δεν έχει περάσει την ΕΠΟ το συγκεκριμένο δεν ζήτημα. Υπάρχει, ναι. Μα γι' αυτό το λόγο, εμείς είπαμε στη δευτεροβάθμια ότι θα πρέπει η υπόθεση να πάει στον αθλητικό δικαστή να ασκήσει δίωξη με το δίκαιο της UEFA, όχι της ΕΠΟ, δεν έχει διάταξη ΕΠΟ, και να επανέλθει με το δίκαιο της UEFA, το οποίο φυσικά δεν προβλέπει τέτοια πράγματα, πολυδιοκτησία μέσω γηπέδων βοηθητικών, ούτε καν υπάρχουν αυτά στην UEFA. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, εξάλλου, δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό το οποίο λέτε να το κάνει το δικαστήριο, δηλαδή να πει ότι εγώ δικάζω εφέτος, το πρωτάθλημα δεν έχει λήξει. Και δεν θα ξέρουμε για μεγάλο διάστημα αν θα λήξει, πώς θα τη βάλει και του χρόνου. Θα τη βάλει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, όπως έκανε και το πρωτοβάθμιο. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Έχω ένα μήνυμα ακροατή, κύριε Μπαλτάκο. Έχετε συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους παράγοντες και με την οικογένεια Γιανακόπουλο και Βαρτελογιάννη. Εντάξει, έχουν γράψει ιστορία όλοι τους. Μιλάμε για οικονομικούς κολοσσούς, όπως είπατε. Αν έχετε αποκομίσει κάποια αίσθηση, αν έχετε κάνει. Αν έχετε βγάλει κάποια άποψη για την φιλοσοφία του κ. Σαββίδη, σαν παράγοντα και σαν άνθρωπο, σε αυτούς τους μήνες που είσαι στο νομικό επιτελείο του δικεφάλου. Κοιτάξτε να δείτε, από το διάστημα αυτό που είμαι στον ΠΑΟΚ τώρα με την έννοια της δίκης αυτής, γιατί εγώ δεν ανήκω στο επιτελείο του ΠΑΟΚ, είμαι δικηγόρος για την υπόθεση αυτή. Καταρχήν για τον κ. Σαββίδη δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι ότι είναι ξεκάθαρο σε κάθε Έλληνα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή στη Βόρεια Ελλάδα, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την περιοχή του, τη δική σας περιοχή. Οικονομικά, δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ τώρα, μιλάω γενικότερα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει χρήματα από το εξωτερικό, επενδύει στην Ελλάδα, άρα
πρέπει για τον λόγο αυτό και μόνο, και τίποτα άλλο είχε κάνει, πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ζητάμε επενδύσεις. Ο Σαββίδης επενδύει. Και επενδύει στην Ελλάδα. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει κανείς να βγάζει το καπέλο. Για το οικονομικό θέμα μιλάμε, για το θέμα το εμπορικό, το επιχειρηματικό. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, εκείνο το οποίο ξενίζει στην Αθήνα, είναι, το έχω πει και άλλη φορά αυτό, είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ ένα τόσο ισχυρό οικονομικό παράγοντα που να έχει ομάδα. Και να έχει και μίντια. Μιλάμε για τον απόλυτο συνδυασμό που στην Αθήνα τον έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι στην Αθήνα που έχουν και το ένα και το άλλο. Και όχι ένα και δύο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ξενίζει. Στη δική μου αίσθηση όμως, είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το βλέπω με συγκίνηση, διότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ελλάδα είναι και η Θεσσαλονίκη και πρωτίστως η Θεσσαλονίκη, θα έλεγα, γιατί αν πάρει κανείς την ιστορική αλληλουχία, η Θεσσαλονίκη προηγείται της Αθήνας. Ιστορικά, αν πάρει την αλληλουχία της ελληνικής ιστορίας στους τελευταίους αιώνες, η Θεσσαλονίκη θα έπαιρνε πιο μπροστά την Αθήνα. Είναι λοιπόν ευχής έργων ότι υπάρχει ένας άνθρωπος τόσο οικονομικά ισχυρός και με εθνικές καταβολές και παραδόσεις, βλέπω τις δηλώσεις που κάνει για τους ποντίους κλπ, ο οποίος έχει μια ομάδα και ταυτόχρονα έχει και μίντια. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς διοικεί τον ΠΑΟΚ και τι αποφάσεις παίρνει σαν ΠΑΟΚ, δεν το γνωρίζω και δεν το έχω ζήσει. Και δεν μπορώ να κρίνω κάτι το οποίο δεν έχω ζήσει εγώ προσωπικά ο ίδιος. Αυτή είναι η άποψή μου για το Σαββίδη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στο Λίδο. Ευχαριστώ εγώ. Καλή δύναμη και σε εσάς και στους συνεργάτες σας και στην οικογένειά σας, σε όλους μας. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση, ναι. Και μακριά από κορονοϊούς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλτάκο. Να είστε καλά. Γεια σας.